εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέ δια σούτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Όπως έχουμε πει επανειλημμένως, η Παλαιά Διαθήκη αποτελεί τη σκιά της Καινής Διαθήκης. Μας προεικονίζει δηλαδή πολλά πράγματα που πρόκειται να γίνουν στην Καινή Διαθήκη και να λάβουν σάρκα και οστά, να γίνουν γεγονότα τα οποία άπτονται τη σωτηρία του ανθρώπου ή μιλούν για τη σωτηρία του ανθρώπου ξεκάθαρα, προεικονίζονται με κάποια γεγονότα στην Παλαιά Διαθήκη. Εάν υπήρχε μόνο η Παλαιά Διαθήκη, δεν θα μπορούσε κανείς να καταλάβει το γιατί έγιναν κάποια γεγονότα. Ερχόμενη όμως η Καινή Διαθήκη, βλέπουμε σήμερα όλοι για ποιο λόγο έγινε το τάδε περιστατικό ή το τάδε γεγονός μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Ερμηνεύει η Καινή Διαθήκη, ερμηνεύει την Παλαιά Διαθήκη. Χωρίς την Καινή Διαθήκη δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τις σωστές ερμηνείες των γεγονότων που έχουν συμβεί στην Παλαιά Διαθήκη. Άρα η μία συμπληρώνει την άλλη, θα λέγαμε. Όπως έχουμε μία παραβολή που μιλάει ο Χριστός. Παραβολή του ασώτου Υιού, που την ξέρουμε όλοι. Ακούγοντας την παραβολή του ασώτου Υιού, αυτομάτως, εάν ο Χριστός και υπήρχε μόνο η παραβολή του ασώτου Υιού και δεν ερμηνευόταν, θα αποτελούσε μία σκία ότι κάτι θέλει να μας πει αυτό, αυτή η παραβολή. Και αυτομάτως θα δίναμε την ερμηνεία ότι ο Πατέρας, να είναι άραγε ο Θεός, ο Γιος, ο Άσωτος να είμαστε εμείς, ο πρωτότοκος που ήταν καλό παιδί να είναι οι σωστοί άνθρωποι απέναντι στο Θεό. Θα ψαχνόμαστε, εάν δεν είχαμε την ερμηνεία μετά. Έτσι λοιπόν θα ψαχνόμασταν για ποιο λόγο έγινε το Α γεγονός ή το Β γεγονός ή αν ήταν τυχαίο το ένα γεγονός στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά βλέπετε τίποτα τελικά δεν αποτελεί τύχη. Τα πάντα είναι κάτω από την πρόνοια του Θεού. Ό,τι γίνεται είναι κάτω από την πρόνοια του Θεού. Και πάντα γίνεται για συγκεκριμένο λόγο. Επομένως και οι γεγονότα στη σημερινή εποχή που ζούμε και βιώνουμε δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι γεγονότα τα οποία δεν είναι κάτω από την πρόνοια του Θεού. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι γεγονότα τα οποία γίνονται τυχαία. Παρατηρούμε λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη ότι ο Ισραήλ, ο εκλεκτός λαός του Θεού, ο οποίος είχε ευλογηθεί από το Θεό, ο Σάκης ξέφευγε από τον αληθινό Θεό και λάτρευε άλλους θεούς ή τον ξέχναγε τον αληθινό Θεό, βλέπουμε ότι επενέβαινε ο Θεός με διαφόρους τρόπους ώστε να επανέλθει ο λαός του Θεού στη σωστή λατρεία του αληθινού Θεού. Πρέπει να προσέξουμε και κάτι άλλο, ότι ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη δεν τιμωρεί
αμαρτήματα. Δεν τιμωρεί ένα λαό γιατί αμάρτησε. Με τα ανθρώπινα αμαρτήματα ομιλώ. Αν μύχευσε, αν έκλεψε, αν σκότωσε. Όμως, τον βλέπουμε να είναι αμήλικτος Θεός, έτσι παρουσιάζεται στην Παλαιά Διαθήκη, να είναι αμήλικτος Θεός όταν τον ξεχνάνε ή όταν στρέφονται σε άλλους θεούς, σε άλλα πιστεύω, τα οποία δεν είναι μέσα, δεν παρέχουν τη σωτηρία του ανθρώπου. Έτσι, σαν έθνος το Ισραήλ, όσες φορές λοξοδρόμησε, αυτομάτως το βρήκαν συμφορές. Το έθνος του Ισραήλ το βρήκαν συμφορές. Μα πόλεμοι, μα εξορίες, μα φυλακίσεις, μα χίλια δυο συνέβαιναν μέσα στο λαό αυτό. Και μόλις ο λαός συνερχόταν από τους προφήτες ή από τους κριτές ή από άλλους οι οποίοι κήρυταν ότι όλα αυτά τα παθαίνουμε, όλα αυτά συμβαίνουν, διότι ξεφύγαμε από τον αληθινό Θεό, όταν το καταλάβαιναν οι άνθρωποι, επανερχόντουσαν στον αληθινό Θεό και τότε ξαφνικά τα δεινά ή οι εχθροί εξαφανιζόντουσαν. Τα δεινά ή οι εχθροί εξαφανιζόντουσαν αμέσως. Αυτό είναι ένα μάθημα για μας. Τι μάθημα είναι αυτό για μας? Ότι στην Καινή Διαθήκη δεν αλλάζει ο Θεός. Είναι ο ίδιος ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Και εκεί που φαίνεται τιμωρός, στην πραγματικότητα δεν ήταν τιμωρός. Απλούστατα, ο Θεός απομακρύνει τη χάρη Του. Απομακρύνει την ομπρέλα Του. Όπως από μια οικογένεια, όταν η οικογένεια παρεκκλίνει και φεύγει μακριά από τον αληθινό Θεό, πάβει ο Θεός να παρέχει την ομπρέλα του από πάνω, της προστασίας του. Έρει τη χάρη του, όπως λένε οι πατέρες. Μα αν άρει τη χάρη του ο Θεός, εάν την πάρει δηλαδή τη χάρη του, τότε ο διάβολος βλέπει ότι αυτή η οικογένεια είναι χωρίς προστασία και αυτομάτως επιτίθεται. Και αφού δεν έχεις ασπίδα προστασίας, εύκολο είναι να σου κάνει πολύ μεγάλο κακό ο διάβολος. Και σε αυτό δεν φταίει ο Θεός, αλλά φταίς εσύ που τον απομάκρυνες. Φταίς εσύ που τον έδιωξες στο Θεό μέσα από το σπίτι σου. Και γι' αυτό βλέπουμε αυτομάτως η οικογένεια εκείνη μετά να πηγαίνει κατά διαβόλου. Βλέπουμε η οικογένεια αυτή ότι ξεφεύγει παντελώς και καταστρέφεται. Αρχίζει η καταστροφή της. Και αν δεν το συνειδητοποιήσει ότι καταστρέφεται, θα φτάσει στον πάτο της καταστροφής. Θα διαλυθεί. Το ίδιο συνέβη και το είδαμε με το κράτος του Ισραήλ. Διαλύθηκε. Για 2.000 χρόνια. Γιατί έφτασε στον πάτο της καταστροφής. Έφτασε όχι μόνο να αρνηθεί τον αληθινό Θεό, αλλά έφτασε στο να γίνει και θεοκτόνος λαός. Με αποτέλεσμα, ήρε ο Θεός τη χάρη του και για 2.000 χρόνια ένας λαός ολόκληρος βασανιζόταν χωρίς πατρίδα. Και τώρα που ξαναβρήκε πατρίδα, είναι πάλι κατά το σχέδιο και την πρόνοια του Θεού, για να εκπληρωθούν όσα είναι προφητευμένα. Ώστε και αυτό που λέει ακριβώς, θα μετανιώσει ο λαός αυτός, θα ξαναναζητήσει τον αληθινό του Θεό και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και πας Ισραήλ σωτήσετε. Η πλειοψηφία του λαού της Ισραήλ τελικά θα σωθεί. Θα πιστέψει στον μόνο αληθινό Θεό, σε αυτόν που πιστεύουμε και εμείς. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι και από την προσωπική μας ζωή ο Θεός μπορεί για αμαρτήματά μας να παραβλέψει,
καθότι είναι μακρόθυμος, φιλέσπλαχνος και φιλάνθρωπος. Όμως δεν δέχεται σε καμία περίπτωση όταν τον απορρίπτουμε ή όταν αλλοξοπιστούμε. Όταν αληθορίζουν τα μάτια μας στα θέματα της πίστεώς μας. Δεν μας παρέχει ομπρέλα προστασίας. Δεν μας παρέχει ομπρέλα προστασίας. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει δώσει ο Θεός πολλά παραδείγματα. Αρχιερείς που επισκέφτηκαν τον Πάπα της Ρώμης, μέσα σε ένα χρόνο πέθαναν. Πολλές φορές. Δεν είναι σύμπτωση αυτό. Δεν είναι σύμπτωση. Διότι δεν πήγανε σαν ένα απλό διάλογο, αλλά πήγανε σαν να είναι επίσκοπος Ρώμης. Ενώ στην ουσία έχει προσκυνήσει ο Πάπας της Ρώμης και λατρεύει έναν άλλον Θεό. Δεν λατρεύει τον αληθινό Θεό από τη στιγμή που έχουμε τεράστιες δογματικές διαφορές. Και βλέπετε πεθαίνει. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα. Αλλά δεν είναι ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις. Σε άλλη ομιλία έχω αναφέρει τον Μητροπολίτη του Λένιγκρα, που μόλις έσκυψε να πάρει την ευχή του, να φιλήσει το χέρι του Πάπα, ο Μητροπολίτης αυτός έπαθε άνθρωπο πριν προλάβει να φιλήσει το χέρι και πέθανε μπροστά στα μάτια του Πάπα. Μπροστά στα μάτια του Πάπα. Βλέπετε ότι μπορεί ο Μητροπολίτης αυτός να έχει του κόσμου τις αμαρτίες. Μπορεί ο Μητροπολίτης αυτός, όπως και άλλοι Μητροπολίτες και άλλοι ψηλόβαθμοι, να έχουν του κόσμου τις αμαρτίες. Προσωπικές τους αμαρτίες. Άλλο η προσωπική αμαρτία και άλλο τον αλλαξοπιστήσω. Άλλο τον αληθωρίζω στα θέματα της πίστεως. Ο Θεός δεν το δέχεται αυτό. Απομακρύνει τη χάρη του. Τον αμαρτωλό τον σκεπάζει. Τον αμαρτωλό τον προστατεύει. Διότι είναι φιλάνθρωπος. Και γι' αυτό είπε, ελάτε για αμαρτωλή κοντά μου. Δεν εγκρίνει την αμαρτία, αλλά τον προστατεύει τον άνθρωπο. Μπορεί να καταλάβει ο Θεός την αδυναμία του αμαρτωλού. Και γι' αυτό το συγχωρεί. Και γι' αυτό ήρθε κοντά μας, γι' αυτό σταυρώθηκε ώστε με το αίμα του να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Όμως, το να αληθωρίζουμε σε θέματα πίστεως δεν το δέχεται. Το να βεβηλώνουμε, δηλαδή, τον έναν και αληθινό Θεό, δεν το δέχεται. Και μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη λέει το εξής: μην κοιτάτε άλλους θεούς, για να τους δώσετε να καταλάβουν ότι πόσο ενοχλείται, λέει μία λέξη η οποία ακούγεται παράξενα, γιατί είμαι Θεός ζηλιάρης. Ζηλεύω, λέει κάθε φορά που κοιτάτε άλλους θεούς, και μάλιστα που είναι ανύπαρκτη στην ουσία. Και περιφρονείται εμένα. Και δεν το δέχομαι. Μιλάει σε αυτή τη γλώσσα. Και λέει τον εαυτό του ζηλιάρη. Που ο Θεός θα παθείς από τέτοια πάθη. Δεν υπάρχει Θεός ο οποίος ζηλεύει. Γιατί η ζήλια είναι πάθος. Θέλοντας όμως να κατέβεις στο επίπεδο των ανθρώπων της εποχής εκείνης, οι οποίοι ξοκοιτούσανε, ενώ ξέραν τον ένα αληθινό Θεό, ξέραν ποιες ήταν οι 10 εντολές του Μωυσή. Κοίτα την πρώτη εντολή ποια είναι. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου. Ούκ εσοντέσι θεοί έτεροι πλήνε μου. Δεν θα δεχτείς κανέναν άλλο Θεό εκτός από μένα. Και μετά αρχίζει τις ηθικολογίες. Ου μοιχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρείς. Μετά έρχονται όλες οι άλλες αμαρτίες. Θεωρεί όμως μίζον θέμα, και το βλέπουμε αυτό, όταν ο άνθρωπος αληθωρίζει. Αυτό παθαίνει και η μονάδα λοιπόν. Και σαν μονάδα και σαν οικογένεια. Αλλά το ίδιο μπορεί να πάθει κανείς και σαν έθνος. Και σαν έθνος μπορεί να πάθει κανείς.
το ίδιο πράγμα. Όλα αυτά όμως επαναλαμβάνουν και γίνονται πάντοτε κάτω από την πρόνοια του Θεού και επιτρέπει ο Θεός με ένα σκεπτικό. Όταν άβει την ευλογία του, τι κάνει, σε αφήνει με ένα σκεπτικό. Ότι από αυτά που θα σε βρουν οι συμφορές, να συνεθιστείς για να ξαναφτάσεις κοντά του. Αυτό είναι το σκεπτικό του Θεού. Δεν παίρνει την ευλογία του για να τιμωρηθείς. Δεν θέλει την τιμωρία κανενός ο Θεός. Αντιθέτως το λέει, θέλω τη σωτηρία του ανθρώπου. Το ζήτημα είναι κατά πόσον ο άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί αυτή την κίνηση και την ενέργεια που κάνει ο Θεός. Κάθε φορά δηλαδή που έρει την ευλογία του και έρχονται δεινά σε μια οικογένεια, σε ένα πρόσωπο, σε ένα έθνος, κατά πόσον οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να αντιληφθούν ότι αυτό το επιτρέπει ο Θεός, ώστε να κοιτάξουμε μέσα μας και να πούμε κάπου φταίμε. Πήρε ο Θεός την ευλογία του, γιατί κάτι τον ενοχλήσαμε. Κάτι έχουμε κάνει. Κάτι το οποίο δεν το εγκρίνει. Ώστε να ψαχτούμε. Και όταν ο άνθρωπος αρχίζει και ψάχνεται, βρίσκει την αιτία. Αν τη διορθώσει, επαναφέρει ο Θεός, αυτό θέλει. Να επανέλθεις κοντά του. Εάν επανέλθεις κοντά του, έρχεται αμέσως στη σκέπη και σε ξανασκεπάζει. Σαν πρόσωπο, σαν οικογένεια, σαν έθνος. Σας υπενθυμίσω ότι η Κωνσταντινούπολη γι' αυτό τη χάσει. Το λένε όλα τα βιβλία. Οδηγήθηκε η κατάσταση έτσι και βλέποντας ότι ο Θεός ενώ ήταν η μεγαλύτερη αυτοκρατορία. Η μεγαλύτερη. Και όχι μόνο σε κράτη που κατήχε μέσα, αλλά και σε χρόνο διάρκειας. Καμία άλλη αυτοκρατορία δεν κράτησε πάνω από 1000 χρόνια. 1200 χρόνια. Ξέρετε πόσο έχουν κρατήσει οι αυτοκρατορίες? Λίγα χρόνια. 30 χρόνια. 50 χρόνια. 200 χρόνια, 300 χρόνια. Τέλος. Δεν υπάρχουν πιο πάνω. Δηλαδή άντε να βασιλεύσανε ένας αυτοκράτορας, 2, 3, το πολύ 4. Τέρμα μετά. Και προσέχετε ότι στους χριστιανούς δίνει ο Θεός μια αυτοκρατορία για 1200 χρόνια. Που δεν είχε δώσει σε κανένα άλλο έθνος και σε κανέναν άλλο λαό. Και όταν όμως απομακρυνθήκαμε από κοντά του, είδατε πώς μας συρρήκνωσε, πώς μας μάζεψε σε μία Ελλαδίτσα. Μας έκανε από τη μεγάλη Βυζαντινή αυτοκρατορία μία Ελλαδίτσα. Και εκείνη 400 χρόνια σκλαβωμένη κάτω από τους Τούρκους. Μέχρι ότου οι προπάτορές μας κατάλαβαν, συνειδητοποίησαν και όταν βρήκαν και επέστρεψαν στον αληθινό Θεό και λάτρεψαν την πραγματική πάλι πίστη τους, εν λόγης και εν έντης όμως, τότε ακριβώς έγινε το θαύμα του 21. Τότε έγινε το θαύμα του 1821. Αρχίνησε να ελευθερώνεται αυτή η χώρα. Και βλέπουμε σήμερα ότι πάλι νέα δεινά έρχονται πάνω από την Ελλάδα. Πού να αρχίσει κανείς και πού να πρωτοτελειώσει. Ότι κινδυνεύουμε να συρρυκνωθούν τα σύνορά μας. Είδατε, το είπε η πρόεδρος της Βουλής, η Μπενάκη τότε, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ότι δηλαδή κινδυνεύουμε να χάσουμε τα όρια μας.
να μικρύνει η Ελλάδα από εκεί που είναι. Να χάσουμε τμήματά της. Ήδη χάθηκε η μισή Κύπρος. Μην νομίζω ότι είναι δύσκολο να μας πάρουν τα νησιά, να μας πάρουν τη Θράκη, να μας πάρουν τη Μακεδονία, να μας πάρουν την Ήπειρο, να μας πάρουν την Κρήτη. Πολύ εύκολα είναι αυτά. Πολύ εύκολα είναι. Γιατί ο Θεός τι θα κάνει. Αφήνει να εξελιχθεί ένα γεγονός και οπλίζει τον εχθρό, τον αφήνει και σε αρπάζει. Σε αφήνει ξεσκέπαστο, χωρίς ασπίδα, χωρίς προστασία. Και βάζει τους εχθρούς να συντονίζονται και να σου αρπάζουν εδάφη. Αυτή τώρα η οικονομική συμφορά που έχει βρει το έθνος. Ναι, μεν κλέψαν υπουργοί, ναι, κλέψαν πρωθυπουργοί, ναι, αδίκησε ο ένας, έκανε το άλλο, πυρεμίζες ο ένας, πυρεμίζες ο άλλος. Και φτάνεις, κάπως θα σε οδηγήσει να φτάσεις στο μηδέν, στη φτώχευση. Κάπως θα φτάσεις στο μηδέν, στον πάτο. Αλλά γιατί έγιναν αυτά. Γιατί επέτρεψε ο Θεός να οδηγηθεί έτσι η χώρα μας. Θα πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε όταν μια οικογένεια πηγαίνει κατά διαβόλου ή ένα πρόσωπο πηγαίνει κατά διαβόλου και καταστρέφεται και ψάχνουμε να βρούμε τις αιτίες, νομίζω ότι πρέπει να ψάξουμε να βρούμε και την αιτία που το έθνος μας, η χώρα μας πηγαίνει αυτή τη στιγμή κατά διαβόλου. Και ναι, μεν φταίνει που εκεί που κλέψαν, ναι μεν το ένα, ναι μεν το άλλο, ναι μεν όλο όσα έχουν συμβεί, αλλά για ποιο λόγο επέτρεψε ο Θεός να ανεβούν κλέφτες και να διοικήσουν. Γιατί επέτρεψε τέτοιοι άνθρωποι να αναλάβουν την εξουσία όλα αυτά τα χρόνια της μεταπολιτεύσεως. Θα πρέπει να πάμε μέσα βαθιά. Επιφανειακά φαίνεται αυτό ότι είναι. Όπως επιφανειακά όταν επιτεθότανε ένας άλλος εχθρός στο Ισραήλ, φαινόταν ότι ήθελε να καταλάβει το Ισραήλ, επειδή ήταν μια χώρα η οποία έρε, μέλι και γάλα. Είχε πλούσια και άφθονα υλικά αγαθά. Η Γραφή λέει ότι αυτό ήταν φαινομενικά αιτία. Κρυβόντουσαν όμως πνευματικές αιτίες από πίσω. Το ότι ο λαός του Ισραήλ είχε ξεχάσει τον αληθινό Θεό. Οπότε του έλεγε, δεν θα φας πλέον γλυκό φαγητό και γλυκό κρασί. Όλα θα σου είναι πικρά, θα τα τρώσει. Πήρε τη χάρη του και τα είχαν όλα το Ισραήλ. Γιατί είχε λοξοδρομήσει πνευματικά. Μήπως λοιπόν αυτά τα 30 χρόνια θα πρέπει να δούμε σαν προσωπικότητες, σαν οικογένειες, σαν έθνος, μήπως έχουμε ξεφύγει και μήπως φτάσαμε στο σημείο που και ο Αβραάμ όταν πήγε η Αγία Τριάδα να καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα δεν βρήκε ούτε 50, ούτε 30, ούτε 20, ούτε 5 σε κάθε πόλη ανθρώπους που να είναι όπως τους θέλει ο Θεός. Μήπως αν αναζητήσουμε μες στην Ελλάδα θα πάψουμε να βρούμε ανθρώπους που προς χάριν αυτών των ολίγων ο Θεός πιθανόν θα έσωζε τη χώρα μας. Μήπως λοιπόν πρέπει να γίνει μια κίνηση, να κληθεί ο λαός και η Εκκλησία ολόκληρη σε μετάνοια. Να ξαναβρούμε το Θεό των Πατέρων μας. Να επιστρέψουμε πραγματικά στη ρίζα μας. Στην παράδοσή μας. Στα ήθη και τα έθιμά μας. Σε αυτό που ο ίδιος ο Θεός μας καλεί μέσα από την Αγία Γραφή. Και την οποία την κάναμε στην πάντα. Γιατί ναι μεν ονομαζόμαστε χριστιανικό έθνος, ναι μεν είναι γεμάτο εκκλησίες, ναι μεν έχουμε γεμάτα μοναστήρια, αλλά όμως η πράξη δείχνει το ακριβώς αντίθετο. Το ότι έρχονται δεινά σημαίνει
ότι δεν τα έχει ευλογήσει ο Θεός όλα αυτά. Δεν τα ευλογεί. Που σημαίνει ότι δεν πάει καλά η Εκκλησία, δεν πάνε καλά τα μοναστήρια μας, δεν πάνε καλά οι ιερείς μας, δεν πάνε καλά οι αρχοντές μας, δεν πάει καλά ο λαός μας. Και όλες αυτές οι κινήσεις και κηρύγματα και τις ομολογήσεις και οι πνευματικοί πατέρες και ο ένας και ο άλλος, φαίνεται ο Θεός δεν τα μετράει. Γιατί δεν θα είναι ουσίες. Εάν ήταν έτσι πραγματικά, θα είχαμε ευλογία Θεού. Το λέει η Γραφή. Δεν μπορεί η Γραφή να λέει ψέματα. Εάν με ακολουθείτε, λέει, θα φάτε και θα ζήσετε εκ των καρπών της γης και θα είστε, λέει, ευτυχισμένοι. Εάν όμως, λέει, δεν ακούσετε τις φωνές μου, τότε σας περιμένουν σκληρές και πικρές ημέρες. Άρα δεν μπορούμε να λέμε και να πούμε ότι βαδίζουμε καλά. Γιατί τότε δεν δικαιολογείται γιατί έρχονται αυτές οι σκληρές ημέρες. Γιατί έρχονται αυτά τα δεινά στην Ελλάδα. Και δεν είναι για μένα μόνον οι παγκόσμιες εξελίξεις. Γιατί όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Εμείς πιστεύουμε στην πρόνοια του Θεού. Τρίχα δεν πέφτει από την κεφαλή μας, αν δεν έχει διατάξει ο Θεός. Τίποτα δεν συμβαίνει. Εάν δεν το υπογράψει κάτι ο ουρανός, τίποτα δεν γίνεται πάνω στη γη. Τίποτα δεν κινείται. Πρώτα υπογράφει ο ουρανός και μετά εξελίσσονται τα γεγονότα από κάτω. Άρα λοιπόν, εδώ δεν πηγαίνουμε κατ' ευχήν, σαν έθνος. Πηγαίνουμε κατά διαβόλου. Άρα η πνευματικότητα η οποία δήθεν υπάρχει είναι ψεύτικη. Είναι ψεύτικη. Είναι σαν τα τέμπλα ή τους σταυρούς και τα εγκόλπια που φοράνε οι αρχιερείς και εμείς οι παπάδες. Που απ' έξω μοιάζει να είναι και τον βλέπεις το τέμπλο και λες πω 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 πω. Κοίτα τέμπλα από χρυσάφι. Και τελικά δεν είναι χρυσάφι, που μέσα είναι ξύλο και από πάνω το έχουν επασαλείψει με ένα χρυσό χρώμα ή το έχουν περάσει ένα ψηλό χρυσό. Άμα χτυπήσεις λίγο πιο μέσα, συναντάς το ξύλο. Επιφάνεια δηλαδή. Γι' αυτό έλεγε και ο λαός μας ότι η λάμπη δεν είναι χρυσάφι. Όμοιως και οι σταυροί και τα εγκόλπια που τα φοράνε οι αρχιερείς δεν είναι χρυσάφι. Λίγο άμα τα αφήσεις, σε βλουδίζουμε. Άρα μήπως είναι έτσι η πίστη μας. Μια πίστη επιφανειακή και όχι πλέον ουσιαστική. Άρα δεν έχουμε άνοδο πνευματικότητος. Αλλά αντιθέτως έχουμε κάθοδο. Μήπως τελικά ζούμε σε καιρό αποστασίας. Που έχουμε απομακρυνθεί από το Θεό. Και γι' αυτό ήρθαν τα δεινά. Δεν εξηγείται γιατί ο Θεός πήρε τη χάρη του. Και η Γραφή μας το λέει ξεκάθαρα. Ότι ο Σάκης παραβείτε και απομακρυνθείτε από το Θεό, αυτό θα σας συμβεί. Άρα έχουμε απομάκρυνση από το Θεό. Έχουμε απομάκρυνση από το Θεό. Και το μόνο που θα μας σώσει δεν είναι ούτε ο Σαμαράς, ούτε ο Παπανδρέου, ούτε το Δουνουτού, ούτε τίποτα από όλους αυτούς. Ούτε οι τράπεζες, ούτε τα διεθνή ταμεία. Δεν έχουν τη δυνατότητα. Άμα καθίστε με μαθηματική ακρίβεια, το λένε όλοι βαδίζονται στην καταστροφή. Γιατί όμως βαδίζουμε στην καταστροφή. Άρα, έχουμε ξεφύγει από εκεί που μας θέλει ο Θεός μας. Και μόνο μια ειλικρινή μετάνοια και επιστροφή στον αληθινό Θεό. Γιατί τελικά δεν λατρεύουμε τον αληθινό Θεό. Δεν λατρεύουμε τον αληθινό Θεό.
Η Βουλή έχει γεμίσει από Εβραίους, από Μασόνους, από χίλιους δυο. Υπάρχει και κάποιο όδοξη μέσα. Δεν λύνεται το πρόβλημα. Το έθνος μας το βλέπετε. Απομακρύνθηκε. Μόνοι μας αφήνουν και ξανακτίζονται ζαμιά μες στην Ελλάδα. Να λατρευτεί ένας άλλος Θεός. Είναι όμοιοι όλοι του Θεού. Έχουν καταπατηθεί επίσημα. Δεν είναι το να μοιχεύσεις. Είναι προσωπικό σου αμάρτημα. Το να είσαι ομοφιλόφιλος είναι προσωπικό σου αμάρτημα. Το να πορνεύεις είναι προσωπικό αμάρτημα. Το να κλέψεις είναι προσωπικό αμάρτημα. Το να νομιμοποιήσεις όμως το αμάρτημα αυτό και να μου το κάνεις πρότυπο, αυτό αποτελεί πρόκληση στα μάτια του Θεού. Αυτό αποτελεί πρόκληση στα μάτια του Θεού. Το να παρουσιάζεις τη μοιχεία, την ομοφιλοφιλία, την πορνεία, το κάθε την κλοπή, το κάθε αμάρτημα, να το παρουσιάζεις και να το νομιμοποιείς, τότε εδώ πλέον έχουμε βλασφημία κατά του Θεού. Δεν αμαρτάνει ο άνθρωπος που συγχωρείται. Ο κάθε αμαρτωλός συγχωρείται. Εδώ νομιμοποιείς πλέον τη διαστροφή, νομιμοποιείς τα πλέον χειρότερα αμαρτήματα. Και όπως έλεγε ο πατήρ Αυγουστίνος ο Χατιώτης, το κέρατο στεφανώνεται. Και το στεφανώνουν οι ίδιοι οι άνθρωποι. Εννοεί την αμαρτία. Το κακό δηλαδή το επιβραβεύουμε. Το επιβραβεύουμε το κακό. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Να αντινομοθετούμε στον νομοθέτη Χριστό. Αντινομοθετούμε απέναντι στον ίδιο το Θεό. Δεν είναι ότι παραβήκαμε την εντολή του ου μοιχεύσεις, ου κλέψεις. Σας είπα, είναι φιλάνθρωπος ο Θεός και τον κάθε άνθρωπο το συγχωρεί. Το άλλο είναι βλασφημία όμως. Το να καταργήσεις τις εντολές του και στη θέση τους να βάζεις δικές σου εντολές. Και μάλιστα η Εκκλησία, η διοίκηση της Εκκλησίας και όλοι εμείς να το ανεχόμαστε. Και όλοι εμείς να το ανεχόμαστε. Και να μην υπάρχει άνθρωπος που να διαφωνεί. Αυτό δεν το δέχεται ο Θεός. Θυμηθείτε τι έκανε ο πρόδρομος και γιατί έχασε το κεφάλι του. Γιατί ο Ηρώδης νόμιμα πήρε τη γυναίκα του αδελφού του για δική του γυναίκα. Κρυφά μπορεί να μάρτανε μαζί της. Κρυφά μπορεί να μάρτανε. Ήταν ένα προσωπικό το αμάρτημα. Δεν το έβλεπε κανείς. Όταν νομιμοποίησε και στεφανώθηκε το κέρατο, τότε βγήκε ο πρόδρομος. Τότε βγήκε ο πρόδρομος. Και του είπε, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Εδώ ποιος μιλάει. Κανένας πια δεν μιλάει. Νομιμοποιείται το κακό, νομιμοποιείται η αμαρτία, θυμίζει ακριβώς αυτό που λέει η Αποκάλυψη, ότι στην εποχή του Αντιχρίστου και στις μέρες του Αντιχρίστου, ο άνομος λέει, θα λιώσει νόμους και καιρούς. Θα λιώσει, λέει, τον νόμο του Θεού. Θα τον μετατρέψει, λέει. Και θα λέει, το μαύρο άσπρο. Και ζούμε, φαίνεται, σε αυτές τις μέρες. Και δεν είναι ότι ζούμε σε αυτές τις μέρες. Θα μπορούσε ο Θεός να μας έχει με την προστασία Του, εάν εμείς αντιστεκόμασταν. Εάν εμείς δεν το νομιμοποιούσαμε. Εάν η δική μας βουλή δεν τα αποδεχότανε. Αν σαν έθνος εμείς όλοι αντιδρούσαμε. Όπως αντιδράσανε τώρα που κόβονται οι μισθοί. Αλλά πλέον δεν ακούγεται κανένας. Τώρα έρχεται η τυραννία. Άπαξ και βουτήξει ο τύραννος στην εξουσία,
αρχίζει το φραγγέλιο μετά. Αρχίζει το φραγγέλιο. Του δώσαμε του θηρίου εξουσία. Και από την ώρα που ο διάβολος πάρει εξουσία, χτυπάει με το φραγγέλιό του μετά. Τις φωνάζω. Ας διαμαρτύρονται. Δεν πρόκειται έτσι να σωθούν. Έτσι δεν φεύγουν. Οι εχθροί φεύγαν από το Ισραήλ, λέει η Παλαιά Διαθήκη, όταν ο λαός μετανοούσε. Όταν ξαναγύριζε στον αληθινό Θεό. Αν εμείς δεν γεννήσουμε ειλικρινά στην πίστη μας και σαν διοίκηση εκκλησίας και να συμπεριφερόμαστε σαν διοίκηση εκκλησίας όπως θέλει ο Χριστός μας, όπως θέλουν οι Άγιοι, όπως θέλουν οι πατέρες και χωρίς να λιθορίζουμε, εάν δεν το κάνουμε, τότε χειρότερα θα δούμε. Χειρότερα θα δούμε. Και δυστυχώς βλέπω ότι θα δούμε χειρότερα. Βλέπω θύελα να έρχεται. Θύελα ειλικρινά σας βλέπω να έρχεται. Και απορώ πως μερικοί δεν το βλέπουν ή δεν το αισθάνονται ή δεν το καταλαβαίνουν. Απορώ πως δεν βλέπουν την πόρα που σε λίγο θα ξεσπάσει. Τον καιρό τον καταλαβαίνουμε. Βγαίνεις έξω και λες πόπο. Μαύρος ουρανός, μπουμπονίζει. Καταιγίδα θα έχουν. Και μαζεύονται στα σπίτια τους οι άνθρωποι. Μαζεύουν τα ρούχα τους αν τα έχουν έξω. Μαζεύουν τα ζώα τους αν τα έχουν έξω. Για να προστατευτούν από την καταιγίδα. Εμείς ζούμε ως περιμένε νόε. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Γίνεται χαμός, έχουν μαζευτεί τόσα μαύρα σύννεφα και κανείς δεν το αντιλαμβάνεται. Είναι σαν και αυτούς που τους στείνει κάποιος και σου λέει πάτε δεν με έφυσε, δεν μάλλον ψυχάζεις. Άλλο αντιλαμβάνονται. Άλλο αντιλαμβάνονται. Η λύση λοιπόν και η σωτηρία μας από όλα αυτά τα τεινά είναι παρακαλώ ο καθένας από εμάς και όλοι μαζί να ζητάμε το έλεος του Θεού αλλά κυρίως με μετάνοια. Με μετάνοια. Διότι όπως ο Θεός έσωσε θα έσωσε μάλλον τα Σόδομα και τα Γόμορα ανέβησκε έστω πέντε ανθρώπους από ό,τι είπε, έναν σε κάθε πόλη, μπορεί να σώσει έθνη ολόκληρα, εάν ο Θεός δει εκλεκτές ψυχές επάνω. Προς χάρη των εκλεκτών σώζει ο Θεός. Σήμερα εξέλιπε όσιος. Χαθήκαν οι Άγιοι. Χαθήκαν οι οσιακές μορφές. Και ο Λότ ένας είχε μείνει εκεί με τα παιδιά του, τον πήρε και ο Θεός και φύγε του εκεί σήμερα. Και τελικά να καταστρέψουν τα σώματα και τα γόμματα. Τι ήθελε να δείξει με αυτό. Ότι ένας ή δυο ή τρεις δεν σώζουν την κατάσταση. Δεν τη σώζουν. Να τη δέντους λέει φύγε και απομακρύνσου κι εσύ από εκεί. Άρα μαύρες ημέρες έρχονται. Θα είναι χειρότερα από την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Θα είναι χειρότερα από την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Εάν δεν συνειδητοποιήσουμε και δεν συνέλθουμε. Και λυπάμαι που το λέω, δεν βλέπω ούτε μετάνοια να κηρύτεται, αλλά ούτε και κανείς έχει σκοπό να κηρύξει μετάνοια. Δεν προβλέπεται. Προβλέπω ότι μάλλον θα φτάσουμε πάτο. Θα πιάσουμε τον πάτο. Ίσως από εκεί όταν πιάσουμε πάτο, τότε κάποιοι αντιληφθούν ότι ξεχάσαμε το Θεό. Όταν δεν το καταλάβαιναν οι Εβραίοι, το πόσο είχαν ξεφύγει, τους άφηνε ο Θεός και πιάναν πάτο. Έστειλε τότε τον Αβουχοδονόσορα και εχμαλώτησε όλο το Ισραήλ. Όλο το έθνος το εχμαλώτησε. Και τους πήρε εχμαλώτους, όλους τους ανθρώπους, τους πήρε εχμαλώτους και τους πήγε στην Βαβυλώνα. Εκεί που ρίξε τους τρεις πέδες μέσα στο καμίνι. Και το Δανιήλ
Τον έριξε μέσα στο λάκκο το λαό του. Γιατί αυτοί οι τέσσερι είχαν που είχαν μείνει πιστοί. Αυτοί οι τέσσερι. Και όταν πήγαν στην αιχμαλωσία Βαβυλώνος οι Εβραίοι, δεν μετανόησαν, ενώ τους έσερναν με αλυσίδες δεμένους, δεν έλεγαν Θεέ μου τι κάναμε. Και κοίτα πως οδηγούμεθα. Όταν φτάσαν εκεί, προσκύνησαν και την εικόνα τη χρυσή, λέει, του Ναβουχοδονόσορ. Έπεσαν κάτω και προσκύναγαν και προσέφερναν θυσίες στην εικόνα τη χρυσή του Ναβουχοδονόσορ. Δεν κατάλαβα να μετανοήσω. Θυμίζει αυτό που ψάλλουμε στην εκκλησία μας μέσα. Ο δε παράνομος Ιούδας, ουκ η βουλή θυσινιέν. Δεν καταλάβαινε ο Ιούδας. Ώστε να μετανοήσει ειλικρινά και να επιστρέψει και να καταλάβει τι κάνει. Τυφλώνει. Η αμαρτία, το κακό τυφλώνει. Με αποτέλεσμα δεν βλέπει ο άνθρωπος που οδηγείται. Σε αυτό λοιπόν το σημείο. Για εμάς, όλα αυτά τα γεγονότα και όλες αυτές οι δοκιμασίες θα πρέπει να τις δούμε κάτω από το χέρι και την πρόνοια του Θεού. Σαν αιτία και αφορμή, παρακαλώ, για να γίνουμε καλύτεροι. Εμείς θα τα δούμε σαν αφορμή για να γίνουμε καλύτεροι. Διάβαζε σήμερα εδώ στο γεροντικό, έλεγε το εξής, ότι μία μέρα, λέει, καθότανε έξω από την καλύβα του ο Αββάς Μωυσής με 7 τους μαθητές του και συζητούσαν για πνευματικά ζητήματα. Τους είπε ξαφνικά ο γέροντας, ο Αββάς Μωυσής, πιθανόν να είναι ο Αιθίωπος. Σήμερα θα μας επιτεθούν οι Βεδουίνοι, παιδιά μου. Σε συμβουλεύω να σηκωθείτε και να φύγετε για να σωθείτε. Εσύ, Αββά, τι θα κάνεις, ρώτησαν εκείνοι. Ο γέροντας φάνηκε μια στιγμή συναρπαμένος με βαθιά συγκίνηση. Εγώ τους είπε, ύστερα από μικρή σιωπή, χρόνια τώρα περιμένω αυτή την ευλογημένη ώρα που θα εξηλαιώσω τις αμαρτίες μου. Πώς αλλιώς θα πραγματοποιηθεί ο λόγος του δεσπότη μου? Πάντε συλλαβώντες μάχεραν, εν μαχαίρα αποθανούνται. Ούτε και εμείς τότε θα φύγουμε από κοντά σου, δούλωσαν με ένα στόμα οι μαθητές. Θα μείνουμε και εδώ και θα πεθάνουμε μαζί σου. Εγώ δεν φέρω καμιά ευθύνη. Γι' αυτό ακριβώς σας το προείπα. Να απομακρυνθείτε. Όμως σας κάνει ο καθένας σας ό,τι νομίζει. Και στο τέλος έφτασαν οι βάρβαροι. Τη στιγμή εκείνη περικυκλώσαν την καλύβα, οι ληστέ, και έσφαξαν τον Άγιο Γέροντα με 6 από τους μαθητές του. Ο ένας πρόλαβε και κρύφτηκε. Έτσι γλίτωσε τη σφαγή και είδε 7 στεφάνια να στεφανώνουν τους οσιωμάρτυρες. Τι δείχνει εδώ? Δείχνει ακριβώς ότι ο Αββά Μωυσής, ο οποίος, γι' αυτό λέω πρέπει να είναι ο Αιθίωπος, ο οποίος είχε σκοτώσει, ο οποίος είχε ληστέψει, ο οποίος είχε κάνει, ήρθε η ώρα που για όλα αυτά είπε, θα εκπληρωθεί ο λόγος του Κυρίου επάνω. Μάχερα έδωσα, μάχερα θα λάβω. Παραχώρησε, λέει, και με αυτό τελειώνει, κάποτε ο Θεός να δοκιμαστεί σκληρά ένας αδελφός στη σκήτη, για να ωφεληθούν οι άλλοι από την υπομονή του. Χωρίς τη δική του υπετιότητα, τον περιφρόνησαν όλοι οι άλλοι αδελφοί. Τον απέφευγαν. Δεν ήθελαν ούτε να τον χαιρετήσουν. Αν ζητούσε καμιά φορά ψωμί ή τίποτα άλλο, απολύτως αναγκαίο, δεν βρισκόταν κανείς να του δώσει. Την Κυριακή δεν τον φώναζαν ποτέ να φάει με τους άλλους αδελφούς στην αγάπη. Μια φορά γύρισε κατάκοπο στο κελί του από το θέρος και δεν βρήκε ούτε ένα ξεροκόμματο, αλλά ούτε και λίγο νερό, για να δροσίσει τα φλογισμένα χείλη του. Κανένας από τους γείτονες ασκητές του δεν τον λυπήθηκε να τον ανακουφίσει. Με όλα αυτά όμως δεν μικροψύχησε. Ούτε αγανάκτησε εναντίον των άλλων, ούτε τους κατηγόρησε για μισαδελφία. Υπέφερε με γενναιότητα τη δοκιμασία του, λέγοντας τον εαυτό του πως για τις αμαρτίες του ήταν άξιος να πάθει και χειρότερα. Είχε αντιληφθεί ότι όλα αυτά επέτρεπε ο Θεός. Προσέξτε, φυσικά βλέπει κανείς και λεμένει δυνατόν οι συνασκητές του να μην του δίνουν λίγο νερό, είναι αγάπη αυτή. Αυτός δεν μπαίνει σε αυτή την ερμηνεία.
και να πει με, είναι αυτοί, φοράνε ράσο, πιστεύουν σε Χριστό και δεν μου δίνουν λίγο νερό και λίγο ψωμί ενώ δεν έχω. Δεν μπαίνει σε τέτοια την ερμηνεία, ούτε και ασχολείται λέει μαζί του, ούτε και τους κατακρίνει. Αλλά τι λέει, υπέφερε με γενναιότητα τη δοκιμασία του, λέγοντας τον εαυτό του πως ήταν άξιος για τις αμαρτίες του να υποφέρει και χειρότερα. Ήξερε ότι ο Θεός τα άφηνε να γίνονται έτσι, διότι έφτυγε εκείνος. Έφτυγε εκείνος. Κάτι που δεν κάνουμε εμείς στη ζωή μας. Μόλις συμβεί κάτι, οι άλλοι φταίνε. Εμείς ποτέ. Ο άλλος πάντοτε είναι η αιτία του κακού. Ο άλλος πάντοτε κάτι έκανε. Εγώ ποτέ μου. Εγώ είμαι μια χαρά. Όλα εγώ τα απαντήσω σωστά. Και αντί να εξετάσω και να πάρω και να πω έλα παιδιά, γιατί μου συμβαίνουν αυτό. Παράδειγμα, πεθαρά με την ύφη, ο γείτονας με τον γείτονα, το παιδί με τη μάνα. Μα κάτσε κάτι συνέβη. Και αντί να σκεφτεί, μα λέει η κουβέντα αυτή που μου είπε ο γείτονας, είναι η κουβέντα αυτή που μου είπε η πεθαρά μου, ή η πεθαρά λέει είναι η κουβέντα αυτή που μου είπε η ύφη. Ή ο ένας ο άλλος και ούτω καθεξής. Και δεν κάθεται κανένας μας από εμάς να σκεφτεί και κάτσε. Πώς έφτασα σε αυτό το σημείο της σχέσης μου. Εγώ που φταίω. Να ψάξω να βρω εγώ που είμαι ο υπεύθυνος. Που είναι η αιτία. Γιατί αν ψάχνω την αιτία να τη βρω στον άλλον, ποτέ μου δεν θα διορθώσω τον εαυτό μου. Ποτέ δεν θα δεχτώ ότι όλα όσα μου συμβαίνουν και οι δοκιμασίες και οι θλίψεις και οι στεναχώριες και τα δάκρυα που μου έρχονται και τρέχουν από εγωισμό, γιατί είναι δάκρυα εγωισμού πολλές φορές όταν μας πληγώνει ο άλλος και τρέχουν τα δάκρυα, μα γιατί δεν μου μιλήσει έτσι, γιατί δεν μου πει έτσι και ξέρετε πως γίνονται τώρα και τα δάκρυα και κλαίνουν οι άνθρωποι και δεν κοιτάει που ήταν ο ίδιος η αιτία του κακού, κοιτάει τον άλλον τι του είδε. Αυτός που έφτιαξε και τι έκανε και πώς οδήγησε εκεί την κατάσταση, ποτέ δεν την κοιτάει. Εμπτώτη δεν μπορεί να διορθωθείς. Γιατί απαλλάσσεις τον εαυτό σου. Εδώ λοιπόν δεν τον απαλλάσσει. Υπέφερε με γενναιότητα την δοκιμασία του, γιατί ήξερε ότι άξιε εις πράτη. Βλέποντας όμως και ο Θεός την υπομονή του, ότι αποδέχεται αυτές τις δοκιμασίες, τον απάλλαξε αμέσως από τον πειρασμό. Το ίδιο βράδυ χτύπησε την πόρτα του κελιού του ένας ξένος, περαστικός από τη σκήτη, και του άφησε ένα φορτίο ψωμιά και άλλα φαγόσιμα που είχε στην καμίδα του. Προτού προφτάσει ο αδερφός να τον ευχαριστήσει, εκείνος είχε εξαφανιστεί. Φαίνεται ο ίδιος ο Χριστός τον είχε επισκεφτεί. Ο μοναχός τότε άρχισε να κλαίει και να λέει στην προσευχή του: Κύριε μου, δεν ήμουν άξιος να θλίβομαι λίγο για την αγάπη σου. Γι' αυτό μου πήρε την δοκιμασία. Και πράγματι του την πήρε. Γιατί την άλλη μέρα κιόλας είχαν πάψει όλοι οι αδελφοί να συμπεριφέρονται με τέτοια σκληρότητα. Βλέπετε ότι αμέσως άλλαξε το σύνδεσμο. Όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει και πλησιάσει τον Θεό και ζητήσει το ελαιός του, αλλάζει όλο το σκηνικό. Αυτομάτως αλλάζει όλο το σκηνικό. Είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε σαν πρόσωπα, σαν μοναστήρι κι εμείς, σαν οικογένειες οι παντρεμένοι, οι βουλευτές μες στη Βουλή και όλη η πατρίδα μας. Εάν δεν το κάνουμε, τότε θα εισπράξουμε πάσα αμαρτία, έλαβε ένδικον μη στα αποδοσία, λέει η Γραφή. Θα εισπράξουμε δίκαια αυτά των οποίων πράξαμε. Θα άρει ο Θεός παντελώς τη χάρη Του και την ευλογία του πάνω από αυτό το έθνος και το ένα κακό θα μας έρχεται μετά το άλλο. Θα μας ήρουν και εμάς αλυσοδεμένους όπως ήρανε τον εβραϊκό λαό στη Βαβυλώνα. Εύχομαι να αποκτήσουμε ειλικρινή μετάνοια και να επιστρέψουμε κοντά στον Θεό. Αμήν.
διευκών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.